Μία μας, την ώρα που υπήρχε η ένταση στη Βουλή με τη συμφωνία των Πρεσπών εκείνη τη βδομάδα και έβγαλε μία υπουργική απόφαση και μας καλεί να μεταφέρουμε τα αποθεματικά των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Να ανοίξουμε και λογαριασμό. Και αν δεν ανοίξεις λογαριασμό δεν θα πάρεις χρήματα. Δηλαδή τέτοιους εκβιασμούς απαράδεκτους με τους οποίους φυσικά εμείς δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συμφωνήσουμε διότι είναι ακραία αντισυνταγματική αυτή η εκδοθή σαν πράξη της διοίκησης υπουργική απόφαση, διότι καταλύει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, ελέγχεται κατά τούτο και δικαστικά. Εμείς θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και θα ασκήσουμε προσφυγή εναντίον αυτής της υπουργικής απόφασης και αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη τοπικής αυτονομίας, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είμαστε με δύο λόγια οι δήμαρχοι και οι αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάλληλοι της κυβέρνησης. Αυτό να το καταλάβουν ξεκάθαρα. Εκλεγόμαστε με άμεση καθολική μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες, όπως και η κυβέρνηση, για συγκεκριμένες αρμοδιότητες η κεντρική εξουσία, για συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ρόλους εμείς. Και τέλος, σε καμία περίπτωση εμείς δεν είμαστε οι Δήμοι παραρτήματα της Τραπέζης της Ελλάδος να παίρνει τα χρήματα τα δικά μας και συνεχεία με τον ΟΔΙΧ να παίζουν τα χρήματα των Δήμων σε ρέπος και να μας λέει με φαρδιά πλατιά γράμματα bold ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, αυτό θα πει ο ΟΔΙΧ, να μην μιλάμε με αρτικόλεξα. Ξέρετε, καμία προηγούμενη απόδοση, αν είχε κάποιο κέρδος, δεν εγγυάται ότι θα έχετε κέρδος στο μέλλον. Αλλά αν πας στην Τράπεζα της Ελλάδος 1 ευρώ, θα πάρεις 1 ευρώ πίσω.